Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της την κυρία Ράνια Σβίγκου, τη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σβίγκου. Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ. Τώρα, κυρία Σβίγκου, σήμερα στις 6 ανακοινώνει το πρόγραμμα το προεκλογικό η Νέα Δημοκρατία. Το δικό σας πότε το περιμένουμε? Είχα μια πληροφορία ότι αύριο ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει. Ισχύει ή όχι? Ισχύει ότι τις επόμενες μέρες θα γίνει η εκδήλωση παρουσίαση του προγράμματος. Μέσα στη μέρα θα ανακοινώσουμε λεπτομέρειες. Μέσα στην ημέρα λοιπόν θα ξέρουμε. Τώρα, έχετε όμως εσείς την εικόνα να μας πείτε τη βασική σας στόχευση. Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει μισθή, αυτό η ιεραρχία ως νούμερο ένα και δημόσια υγεία. Αυτά τον έχω ακούσει να λέει τουλάχιστον, θα μάθουμε απόψε περισσότερα. Η δική σας στόχευση ποια είναι? Ποια είναι τα τρία που ιεραρχείται ως σημαντικότερα? Οι τέσσερις άξονες του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αύξηση των μισθών, η μείωση των τιμών, η ρύθμιση των χρεών και ο τέταρτος είναι το ισχυρό και αποτελεσματικό κράτος. Το κάθε κόμμα θα πρέπει να κριθεί στη βάση του προγράμματός του και είναι σωστό που αρχίζουμε και συζητάμε για τα προγράμματα, γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες αντί να συζητάμε για τις προγραμματικές διαφορές ή τις προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ των κομμάτων, αυτό που συζητάμε είναι σεναριολογίες για το σχηματισμό κυβερνήσεων ή φαντασιακά και κινδυνολογίες από την πλευρά της κυβέρνησης. Οπότε όντως πρέπει να συζητήσουμε τα προγράμματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπατε ότι λέει για την αύξηση των μισθών, σωστά? Mm-hmm. Το ίδιο για τα εισοδήματα είχε μιλήσει και προεκλογικά, ενώ πριν το 19. Και τι είδανε οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες στις τσέπες τους? Είδανε μια μειωμένη αγοραστική δύναμη. Είδανε τη χώρα μας να κατρακυλά και να είναι τρίτη από το τέλος ως προς την αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη σε σχέση με τους Ευρωπαίους είδανε πολίτες. Είδανε βεβαίως και αυξήσεις μισθών. Έχετε δίκιο ότι ο πληθωρισμός ήταν θηριώδης και εξανέμισε ουσιαστικά αυτές τις αυξήσεις κατώτα του μισθού σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει χώρα που έκανε περισσότερο από 20% που έγινε αυτά τα δύο χρόνια? Υπάρχουν χώρες και όλες οι χώρες οι αύξησης των κατώτατων μισθών ήταν πάνω από τον πληθωρισμό. Στην Ελλάδα η αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε και καθυστερημένα και εξανεμίζονται από τις τρομακτικές αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Γιατί όταν έχουμε ένα κράτος το οποίο όχι απλώς δεν προστατεύει τους καταναλωτές αλλά επί της ουσίας επιδοτεί την εσχοκέντρια, έχουμε μετά τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είναι εφιαλτικό να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ όπως είναι εφιαλτικές και τιμές του ρεύματος. Γι' αυτό και λέμε ότι έχουμε μία από τις χειρότερες και πιο ανεπαρκείς απαντήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα, μιλήσατε λίγο νωρίτερα για τη σεναριολογία και την κινδυνολογία σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές συνεργασίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι κάτι που και εσείς βάζετε στο τραπέζι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτή την προοδευτική διακυβέρνηση με Πασόκ και Βαρουφάκη. Αυτό δεν είναι σεναριολογία, αυτό είναι ένα. Εμείς έχουμε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω πόσο εφικτό είναι αυτό μετά από το πρόγραμμα του Γιάννη Βαρουφάκη σε σχέση με τις τράπεζες, σε σχέση με την πρώτη κατοικία που δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία λέτε εσείς και πώς θα μπορούσε να κυβερνηθεί η χώρα με αυτά που και εσείς θέλετε να κάνετε στο πρόγραμμά σας με μια ψήφο ανοχής? Αυτό δεν είναι μια πολύ εύθραυστη ισορροπία, κυρία Σβίγκου? Την αντέχουμε? Ακούστε, εμείς καταρχάς, όπως είπα και πριν, έχουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις. Λέμε ότι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, την κάλπη στις 21 Μαΐου, είναι αυτή που θα ανοίξει το δρόμο για μια προοδευτική κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς υπονοής. Και εμείς εκ των προτέρων δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν. Σωστό, αλλά είναι κυβέρνηση σταθερότητας και μακράς πνοής όταν εταίρος είναι ο Βαρουφάκης με ψήφο ανοχής? Ακούστε με, όπως είπε και χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εκ των προτέρων εμείς δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν. Και γι' αυτό αναφέρθηκε και χθες ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να στηριχτεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Μπορεί να είναι με τη συμμετοχή κάποιου σε αυτή, μπορεί να είναι και με την ανοχή του. Και αυτό έχει γίνει σε πολλές περιπτώσεις έτσι κι αλλιώς ευρωπαϊκών συμμαχικών κυβερνήσεων. Τώρα τα φαντασιακά του Κυριάκου Μητσοτάκη και η κινδυνολογία του περί τίθεν σχεδίου Δήμητρα, το οποίο θα υλοποιηθεί από μια προοδευτική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, δεν θεωρώ ότι τα πιστεύει κανένας. Δηλαδή είναι δυνατόν ο κύριος Σόλτς να συναντιέται με τον κύριο Τσίπρα και την ίδια στιγμή να λένε ότι αυτό που θα υλοποιήσει ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός είναι το κλείσιμο των τραπεζών? Αυτά υπάρχουν μόνο στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη και ούτε καν εκεί. Αυτά υπάρχουν μόνο σε κάποια non-paper επικοινωνιολόγων, θα λέγαμε.
λέγαμε. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ένας κίνδυνος χρεοκοπίας των τραπεζών μέσα από υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου. Αυτό που υπάρχει είναι ο κίνδυνος χρεοκοπίας των οικοκυριών, των επιχειρήσεων και φτωχοποίησης μιας μεγάλης πλειοψηφίας των ελληνικών οικοκυριών. Λέμε ότι ο μεσαίος χώρος και η μετακίνηση, ο οποίος μεσαίος χώρος και στο παρελθόν, μια πήγαινε στο Πασόκ, μια πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία, μεταήρθε σε εσάς και σας έβγαλε στην κυβέρνηση το 2015. Αυτός ο μεσαίος χώρος βγάζει συνήθως τις κυβερνήσεις. Ναι, άρα ακούσαμε σε αυτή και σε μια τη φάση, μήπως σας κάνει κακό αυτή η ταύτιση με το Βαρουφάκι. Καμία ταύτιση δεν έχουμε με το Βαρουφάκι. Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και γνωρίζει πολύ καλά ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως στόχο και τη σταθερότητα αλλά και την ελάφρυνση της μεγάλης πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών. Από εκεί πέρα γνωρίζουμε ότι σε μια συμμαχική κυβέρνηση, στην οποία όπως είπα και πριν δεν μπορεί να δώσει και ψήφο ανοχή σε αυτήν, δεν υλοποιείται το πρόγραμμα ενός κόμματος που παίρνει 3 και 4%. Το καταλαβαίνουμε κάτι αυτό. Κάτι βάζει και αυτό όμως. Ένα λιθαράκι το βάζει και αυτό το κόμμα. Συγγνώμη, εάν είναι η προϋπόθεση για να συμμετάσχει ο κ. Βαρουφάκης ή να δώσει ανοχή το σχέδιο Δήμητρα, εντάξει. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Οι προγραμματικές κυβερνήσεις γίνονται στη βάση συγκλήσεων. Εσείς, δεν μπορεί με βάση να υπάρχει απόκληση να γίνουν σε αυτή τη βάση με βάση μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν πιστεύω ότι ο Βαρουφάκης θα πει στον Τζίπρα να κλείσει τις τράπεζες. Επιτρέψτε μου, με βάση τις δημόσιες δηλώσεις. Δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει: εγώ δεν θέλω πρωθυπουργό Μητσοτάκη Τσίπρα και δεν συνεργάζομαι σε καμία περίπτωση με το Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης λέει: εγώ δεν δίνω ούτε καν ψήφο ανοχής. Εσείς λέτε: δεν θα μας επιβάλλει ο Βαρουφάκης τι θέλει το 3%. Εμείς έχουμε το πρόγραμμά μας. Ο καθένας λοιπόν έχει μια στρατηγική. Με βάση αυτές τις δηλώσεις, εσείς βλέπετε την πιθανότητα αυτής της συγκυβέρνησης, ακόμα και αν είστε πρώτο κόμμα? Θεωρείτε δηλαδή ότι μπορεί το βράδυ των εκλογών όλα αυτά να αλλάξουν σαν ρητορική και να πάμε πια σε μια διαφορετική φυσικά κατάσταση? Γιατί το καταλαβαίνω ότι τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να συσπηρώσουν το δικό τους εκλογικό ακροατήριο και προσπαθούν να προσελκύσουν στο δυνατόν περισσότερες ψήφους με βάση τις αναλύσεις που αυτοί κάνουν. Σωστές, λάθος, είναι δικές τους οι αναλύσεις και είναι δική τους ιστορική. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει το δρόμο για την προοδευτική κυβέρνηση και αυτή είναι η μόνη επιλογή σταθερότητας. Γιατί τι μας λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ότι μέχρι να πετύχω αυτοδυναμία θα σας πηγαίνω σε εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, ότι βάζει σε περιπέτειες και σε αβεβαιότητα τη χώρα. Αν λοιπόν η επιλογή είναι σταθερότητα με ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στην μείωση των τιμών, στην αύξηση των μισθών, στη ρύθμιση των χρεών και στο ισχυρό κράτος, τότε η επιλογή είναι η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μπορεί να ιτηθεί ο Μητσοτάκης και η πολιτική του αν δεν νικήσει ο ΣΥΡΙΖΑ προοδευτική συμμαχία. Κυρία Σβίγκου, είστε απολύτως σαφής. Ούτως ή άλλως εσείς δεν έχετε και περιορισμό. Θα τα ξαναπούμε πολλές φορές μέχρι τις κάλπες. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και καλό μεσημέρι.